Δεν θέλω να πω λίγο κάτι σχετικά. Υπάρχει το δελτίο το οποίο διαβάστηκε και είναι πολύ κατατοπιστικό. Περιγράφει δηλαδή πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο εμάς οι συμβάσεις μας λήγουν 31 τρίτου. Εντάξει. Και μέχρι στιγμής υπάρχει ένα ζήτημα του τι μέλη γενέστε μετά. Δηλαδή, υπάρχει η προοπτική, ας πούμε, του τριμήνου, που κάθε φορά, ειδικά τους τελευταίους 6 μήνες, ερχόμαστε και λέμε να δώσει ένα τρίμηνο η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι καλύπτουμε ανάγκες στην περίοδο COVID. Όταν όμως έρχεται, ας πούμε, η κυβέρνηση και λέει ότι εγώ θα άρω και τα τελευταία μέτρα τα οποία οφείλω να πάρω και σταδιακά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει πολιτική πλέον προστασίας από τον COVID, εμείς πώς είμαστε, ας πούμε, βέβαια, ότι η κυβέρνηση θα αναγνωρίσει ακόμη περίοδο COVID μετά τις 31, θα αναγνωρίζει. Όταν, ας πούμε, βγαίνει και λέει, παραδείγματος χάρη, ότι όλα τα μέτρα θα σταματήσουν σταδιακά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει αυτή η γενική κατεύθυνση. Δηλαδή, εμείς μετά θα έχουμε δουλειά. Όπως είπε και ο συνάδελφος, εμείς δεν θεωρούμε ότι καλύπτουμε ανάγκες στην περίοδο COVID. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγνωρίζει ό,τι θέλει. Okay. Μπορεί ο Δήμος να έχει αυτή την προοπτική. Εμείς έχουμε έρθει να καλύψουμε ανάγκες οι οποίες υπήρχαν λόγω έλλειψης προσωπικού, λόγω χρόνιας υποστελέχωσης και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή τη δημοτική αρχή και με την προηγούμενη κτλ. Έτσι, και θα υπάρξουν και μετά. Και να βάλω και ένα ακόμη ζήτημα. Τελείωσα. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Σπαντή. Και να βάλω ένα ακόμη ζήτημα. Προσήλθε, κυρία Δασκαλάκη. Ναι. Και ακόμη αυτό, το ζήτημα αυτό της χρόνιας αποστελέχωσης, της έλλειψης μόνιμου προσωπικού, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό, υπάρχει και στη δική μου, ας πούμε, εγώ είμαι κοινωνικός λειτουργός, δουλεύω σε κέντρο κοινότητας. Έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα εκεί πέρα. Ο κόσμος δεν βρίσκει ραντεβού. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Έχουμε χρόνια προβλήματα. Στο δεν υπάρχει κόσμο να σηκώνει τηλέφωνα, να εξυπηρετεί και είναι στην τριπική του πλειοψηφία συμβασιούχοι. Αυτά είναι ζητήματα που θα μείνουν και μετά. Ευχαριστώ.